Όσον αφορά για το παιχνίδι, δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Τα προβλήματα για μας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Συγχαρητήρια στον Αστέρα. Εμείς από τη δική μας πλευρά δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να κοιτάμε πάντα το επόμενο παιχνίδι. Η εθνική ομάδα 14 παίκτες τρίπολη, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση, τι θα γίνει στη συνέχεια, στη αισιόδοξη? Κοιτάξτε, εκφύσεως είμαι αισιόδοξη. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω σήμερα, γιατί υπάρχουν δυσκολίες αυτά με τα βελτία των παιχτών. Αφενός και αφετέρου το θέμα με τους βαθμούς. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι ή να δώσουμε λύση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε πάντα το επόμενο παιχνίδι και να ευελπιστούμε τι μπορεί να γίνει συνέχεια όσον αφορά τα θέματα των παιχτών με τα δελτία. Και το ζητούμενο του που είναι το πιο βασικό είναι βαθμοί. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με τους 10 βαθμούς, σύντομα στην Νίκη Βόλου, με 26 βαθμούς, αλλιώς θα είναι η ψυχολογία μας, αλλιώς θα είναι γενικά η ομάδα και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας με 26 βαθμούς. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα κοιτάμε πάντα το επόμενο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Σήμερα κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είχαμε πολύ καλή πίεση στο χάσιμο της μπάλας. Κερδίζαμε τις δεύτερες μπάλες και αυτό μας επέτρεπε να κάνουμε συνεχόμενες επιθέσεις. Μερικές εξ αυτών μετουσιώθηκαν σε γκολ. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να βραδίζει ο Αστέρας. Κάπου το είχαμε χάσει και θα ήθελα να μεταφέρω στους παίχτες αυτό να μην είναι μια αναλαμπή, αλλά αυτό να είναι το μοντέλο του παιχνιδιού μας που μας έκανε να ξεχωρίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Επίσης θέλω να πω ότι στον πρώτο γύρο όταν παίξαμε στον Όφι, ένας φίλος μας, ο μικρός Αλέξανδρος, έφευγε για την Αγγλία, πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, πάλεψε, βγήκε νικητής και όπως το αφιερώσαμε τότε αυτή τη νίκη για να του δώσουμε κουράγιο, το αφιερώνουμε και αυτή για να επιβραβεύσουμε τη μεγάλη του νίκη. Αυτές οι νίκες είναι νίκες ζωής και πιο σημαντικές. Κόουτς, έχετε δει τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο Αστέρας, τι είναι αυτό που πρέπει είτε να δουλέψει είτε να δώσει, ώστε να μην είναι μια αναλαμπή? Ναι, έχουμε δει, σαφώς και έχουμε δει, σαφώς και ξέρουμε τι έχουμε χάσει σαν ομάδα. Το παλέψαμε τόσο αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις, όσο και αξιοαγωνιστικά με συζητήσεις. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα φάνηκε ότι έχει γίνει κατανοητό από τα παιδιά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί.